Πάλι μας μετά από 3 χρόνια που ήμασταν χωρίς τη χαρά και το κέφι, με προβλήματα, ξαναρχίζουν. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα που αυτοί οι οποίοι χτίζουν αυτό το οποίο απολαμβάνουμε, γιατί πρέπει να πούμε ότι φτιάχνεται το καρναβάλι στην πόλη μας και νομίζουμε όλοι ότι έρχεται το καρναβάλι. Γίνεται. Κανένα πράγμα δεν γίνεται χωρίς τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς αυτούς οι οποίοι τρέχουν και είναι το σύνολο του Δήμου, το σύνολο των εργαζομένων και του καρναβαλικού οργανισμού, αλλά κύρια χάρη στον πατραϊκό λαό, ο οποίος με, και ιδιαίτερα την νεολαία, η οποία με τον ενθουσιασμό της και με αυτό που έχει δίνει αυτό που λέμε πατρινό καρναβάλι. Ο λόγος σε αυτούς που έχουν προγραμματίσει όλα αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε και ξεκινάμε. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι συγκινημένη σήμερα, γιατί μετά από την ταλαιπωρία των 2 προηγούμενων ετών, με όλες αυτές τις απαγορεύσεις, τους περιορισμούς, τις αναβολές, είμαστε εδώ για να πούμε ότι φέτος το πατρινό καρναβάλι θα γίνει. Και θα γίνει με δύσκολες συνθήκες για την κοινωνία μας, με ένα περιβάλλον σκληρό, θα έλεγα, για την καθημερινότητά μας, αλλά στον καρναβαλικό οργανισμό και στο Δήμο Πατρέων έχουμε μισμώσει πάρα πολύ και θεωρούμε ότι το καρναβάλι είναι ένα όχημα για να μεταφέρουμε στον κόσμο την αισιοδοξία, το κέφι, τη χαρά, τη δημιουργία. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ενθαρρυντικές έως πολύ αισιόδοξες για το τι θα συμβεί στην πόλη μας στο επόμενο διάστημα και εμείς ως Δήμος Πατρέων έχουμε οργανώσει ένα πρόγραμμα από το Μάρτιο έχουμε ξεκινήσει σε ό,τι αφορά το διάκοσμο της πόλης, το καρναβαλικό διάκοσμο, σε ό,τι αφορά τις δράσεις, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κόσμου στις καρναβαλικές δραστηριότητες. Ξεκινάμε λοιπόν δυναμικά, με ενθουσιασμό, έχοντας στη φαρέτρα μας όλες τις δράσεις που πριν τον κορονοϊό γίνονταν στην πόλη και φέρνοντας και καινούργια δρόμενα και καινούργιες δραστηριότητες, είτε αφορά το χώρο των παλαιών σφαγείων που σηματοδοτεί την καρδιά του πατρινού καρναβαλιού, είτε αφορά τις γειτονιές της Πάτρας. Ένα καρναβάλι λοιπόν από τον Βιαθόπυργο ως τα Βραχνέικα, ως το Σούλι, ως τη Βούντενη, θα το δείτε στο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, που ανακοινώνεται, και ο στόχος μας είναι να παντρέψουμε τον λαϊκό πολιτισμό, να παντρέψουμε τις ανησυχίες που έχουν οι πατρινοί καρναβαλιστές στα μέλη των πληρωμάτων και να κάνουμε ένα καρναβάλι πρότυπο για την Ελλάδα. Εμείς λοιπόν με τη δύναμη της αυθεντικότητας, της γνησιότητας, της φαντασίας, της πρωτόγνωρης φαντασίας, μπορούμε να κρατήσουμε σε υψηλά επίπεδα το καρναβάλι και αυτό επιδιώκουμε. Με τη σειρά τώρα